Καλημέρα κύριε Σαρακιώτη, να είστε καλά. Νομίζω το θέμα το έχετε καταλάβει ποιο είναι. Σαν αναπληρωτής τομέα της ανάπτυξης, νομίζω θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε. Είναι σε σχέση ότι την ανάπτυξη και τη διασύνδεση της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, αγροτουρισμού σε σχέση με τον τουρισμό. Είναι ένα σημαντικό θέμα που το κουβεντιάζουν οι φορείς χρόνια, αλλά είμαστε στις συζητήσεις και όχι στις ραγδαίες αποφάσεις για να προχωρήσει πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν μεμονωμένες καλές πρακτικές που θα τις αναδείξουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα. Σας ακούμε κύριε Σαρακιώτη. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Καραχρήστο. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Δική μου η τιμή για την πρόσκληση. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να χαιρετήσω τη σημαντικότητα αυτή πρωτοβουλία σας για τη διοργάνωση ενός πολυήμερου, ενός δεκαήμερου, αν δεν κάνω λάθος, φόρου με επίκεντρο τον κόσμο της πραγματικής οικονομίας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανακύπτει ενδεχομένως την πιο κρίσιμη στιγμή, σε μια περίοδο δηλαδή μετάβασης και αντιμετώπισης πολλαπλών προκλήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19, και της βαθιάς ύφεσης που έχει προκύψει και εξαιτίας αυτής. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ εσάς, τους διοργανωτές, και να ευχηθώ να πολλαπλασιαστούν ανάλογες δράσεις στο μέλλον, δράσεις στο πλαίσιο των οποίων ο επιχειρηματικός, ο επιστημονικός, αλλά και ο πολιτικός κόσμος θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και να έχουν έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Έχει εξάλλου αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι το κλειδί για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων είναι και η συνεννόηση και η ομαδική προσπάθεια. Τώρα, στο θέμα μας, το θέμα της χάραξης μιας συντεταγμένης στρατηγικής για τη σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας με τον τουρισμό ταυτίζεται με μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας στις τελευταίες δεκαετίες στη βάση του τουριστικού προϊόντος και στα πολλαπλασιαστικά ωφέλη που ως κλάδος προσφέρει σε μια σειρά άλλων κρίσιμων τομέων, όπως οι μεταφορές, το εμπόριο, η διατροφή και η αγροτική παραγωγή βεβαίως, η βιοτεχνία και οι μονάδες παραγωγής κάθε είδους αναλωσίμων. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, κάθε ένα ευρώ παραγόμενο στον τουριστικό κλάδο προσθέτει ακόμη 1,5 και σημαίνει συνολικά 2,5 ευρώ για το εθνικό ακαθάριστο προϊόν της χώρας μας. Συνεπώς, κινούμε τη σκέψη μας επί της συγκεκριμένης δυναμικής του τουριστικού κλάδου και του οικονομικού κύκλου που αυτός δημιουργεί, στοιχείο το οποίο τον καθιστά εύλογα έναν μοχλό στήριξης και των μακροοικονομικών δικτών, όπως το ισοζύγιο πληρωμών, πέραν των λοιπόν πολλαπλών ωφελών που εντοπίζονται στην ενίσχυση απομακρυσμένων ή ακόμη και παραμεθόριων περιοχών της χώρας μας. Αρκεί να θυμηθούμε ότι κατά το τελευταίο κανονικό έτος, αυτό του 2019, ο ελληνικός τουρισμός ακολούθησε την ανωδική πορεία των προηγούμενων ετών. Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο τουρισμός συνέβαλε κατά 20,8% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν μας. Απασχόλησε περίπου 946.000 συμπολιτών μας, δηλαδή το 21,7% των εργαζομένων στην Ελλάδα, ενώ τα έσοδα που εισέφερε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ήταν 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται εκείνα από τον κλάδο της κρουαζιέρας. Οπότε, εφόσον συμπεριληφθούν και αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσό εκτοξεύεται. Στη στερεά Ελλάδα τώρα, από την οποία και προέρχομαι, επί παραδείγματι, και σημειωτέων ότι είναι μια περιφέρεια με εξαιρετικά περιορισμένη αεροπορική κίνηση, μεταξύ των ετών 2017 και 2019, οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 81%, ήτι από 376.000 στα 678.000 ατόμων, και εισπράξεις κατά 59%, ήτι από 113 εκατομμύρια στα 180 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, καθώς αναφερόμαστε στην πολλαπλασιαστική δυναμική του τουριστικού προϊόντος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης, και αναφέρω στοιχεία στερεάς Ελλάδος, αυξήθηκαν από 10.000 το 2014 στους 14.000 το 2019 και στον κλάδο των καταλυμάτων από 2.000 το 2014 στους 3.000 το 2019.
Θεωρώ λοιπόν ότι καθίσταται απολύτως κατανοητό γιατί ο τουρισμός χαρακτηρίζεται ως η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Όταν σε μια περιφέρεια όπως αυτή της στερεάς Ελλάδος, με τεράστιες δυνατότητες, αλλά ελάχιστη προβολή και περιορισμένες υποδομές, είναι εμφανής η συμβολή του και αφήνεται ένα τόσο σημαντικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα μετά την πολύ καλή και οργανωμένη δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, μέσα από την Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030, ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησαμε το Μάιο του 2019, είχαμε επισημάνει τη δυνατότητα σύνδεσης της αγροτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας εν γέννη με τον τουρισμό, αναγνωρίζοντας καταρχάς ότι ο αγροδιατροφικός τομέας θα διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στο νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο επιδιώκουμε να εμφυσίσουμε και στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, είχε υπογραμμιστεί εντός της εν λόγω μελέτης, η οποία συνιστούσε ένα προϊόν μακροχρόνιας εργασίας από ειδικούς επιστήμονες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του τότε Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Γιάννη Δραγασάκη, ότι το όραμά μας είναι ο αγροδιατροφικός τομέας να αναπτυχθεί ώστε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα υποσυνθήκες. Πρώτον, αειφόρου παραγωγής υγιεινών και ασφαλών τροφίμων. Δεύτερον, αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης. Και τρίτον, μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων. Για να εκπληρωθεί τώρα το όραμα αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκλήσεις που συνδέονται τόσο με διαρθρωτικά ζητήματα του γεωργικού τομέα, όσο και με την ικανότητα ανταπόκρισης στις αλλαγές και στις ευκαιρίες από την πλευρά της ζήτησης αγροδιατροφικών προϊόντων. Εξαίρεση από το διατυπωμένο σχέδιο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση και ο επιμέρους τομέας της αλλιευτικής πολιτικής. Το εν λόγω σχέδιο βασίστηκε στο κεκτημένο της περίοδου 15-19, όταν και ο τουρισμός μετετράπησε κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας και έσπαγε, όπως πολύ καλύτερα από τον καθένα γνωρίζετε, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εν συντομία, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια, και αναφέρομαι στην περίοδο 15-19, προωθήθηκε μια μοναδική εθνική σφραγίδα, brand, καθώς και νέοι νησιωτικοί και υπηρετικοί προορισμοί αναγορά στόχων. Ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας των τελευταίων 100 ετών και τέθηκε στη διάθεση του κοινού ψηφιακά. Αναβαθμίστηκε η τουριστική εκπαίδευση μέσω της επαναλειτουργίας των σχολών ξεναγών και του εξυγχρονισμού και της αναβάθμισης των σχολών ΤΕΗ και ΙΕΚ. Έγιναν σημαντικά βήματα όσον αφορά τη διασύνδεση του τουρισμού, του αγροδιατροφικού τομέα και της βιομηχανίας, απλοποιήθηκαν διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα πόρων 230 εκατομμυρίων ευρώ υποστηρίχθηκε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα και η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με το πλαίσιο προτάσεων του ΟΣΑ και εν προκειμένου της εργαλειοθήκης 1. Με άλλα λόγια, η κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά το τουριστικό προϊόν συνέστησε μια άριστη βάση επί της οποίας η σύνδεσή του με άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας κατέστη εν τέλει εφικτός στόχος. Τώρα, εκτός της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας τροφίμων, ανάλογη δυναμική έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια και αναφορικά με τον τουρισμό υγείας. Η ανάπτυξη των ιαματικών πηγών μας συνιστά μία ακόμη πηγή εσόδων και για κλάδους οι οποίοι δεν θεωρούνται οι κατεξοχήν συνδεδεμένοι με τον τουρισμό, όπως ο ιατρικός, ο νοσηλευτικός ή αυτός των γυμναστών. Εξάλλου, είναι αξιοσημείωτο ότι ο κύκλος εργασιών του ιατρικού τουρισμού ανέρχεται παγκοσμίως στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξής του αγγίζει το 15%. Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, η Ουγγαρία, η Κωνσταρίκα, αλλά και η Τουρκία, το Ισραήλ, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Κίνα, η Ιαπωνία, καρπώνονται ένα μεγάλο μερίδιο αυτής της αγοράς. Και κύριε Καραχρήστο, είναι πραγματικά λυπηρό για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με έναν τεράστιο αριθμό ιαματικών πηγών, να παραμένουμε ουραγοί. Στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, τη Φθιώτιδα, οι υπηρεσίες θερμαλισμού και ευεξίας στηρίζουν μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές όπως τα Καμένα Βούρλα ή η Πάτη, αλλά οι αναπτυξιακές προοπτικές θα πολλαπλασιάζονταν σημαντικά εάν επεκτηνόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα σε λιγότερο αξιοποιημένες ιαματικές πηγές.
Και σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να παραλείψω να καταθέσω την ανησυχία μου, γιατί διαβάζοντας τόσο δημοσιεύματα στον τύπο που κάνουν λόγο για ανεφάρμοστους και φαραωνικούς σχεδιασμούς από πλευράς του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αποτρέπουν αντί να προσελκύουν δυνητικούς επενδυτές, όσο και από δημόσιες τοποθετήσεις παραγόντων της περιοχής που κάνουν λόγο για συζητήσεις σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία φορέα στο Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπερταμείο και σε συνεργασία με άλλα υπουργεία για να αξιοποιηθεί αυτός ο τεράστιος πλούτος της χώρας που μένει αναξιοποιητός. Όλα αυτά μου μοιάζουν περισσότερο ως ομολογία αποτυχίας και αναποτελεσματικότητας παρά ως ύπαρξη ενός συντεταγμένου εθνικού σχεδίου το οποίο μπορεί να εμπεδώσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω όμως, κύριε Καραχρήστο. Επιμένω ότι ζούμε σε μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, η οποία θα συμπαρασύρει, όπως έκανε και στο παρελθόν, το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, όπως προείπα, υπάρχει εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, στον οποίο ορισμένοι είτε έχουν προσδεθεί σε δογματικές εκθέσεις, όπως η περίφημη έκθεση Πισαρίδη, είτε γιατί παραδίδονται σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αρνούνται επούσια να επενδύσουν και να αξιοποιήσουν τη δουλειά η οποία έγινε τα προηγούμενα χρόνια και έφερε αυτά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμητική πρόσκληση στο φόρουμ. Θα ήθελα να ευχηθώ ειλικρινά καλή επιτυχία στις πολυήμερες εργασίες σας και να εξάγετε πολύτιμα και χρήσιμα συμπεράσματα και να διατυπώσετε αντίστοιχες προτάσεις για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, τις οποίες εμείς θα αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ μια ερώτηση? Βεβαίως. Στη Φθιώτιδα είστε? Ναι, είμαι στη Λαμία. Έχετε και λίγο χιονάκι σήμερα γύρω-γύρω, από ό,τι ξέρουμε. Εμείς είμαστε από την Παύλιανη, δεν μπορούσαμε να πάμε. Οπότε νομίζω ότι είστε ωραία. Αλλά ήθελα να κάνω με τη συζήτηση που έχουμε. Υπάρχουν στην Φθιώτιδα πολλές παλιές βιοτεχνίες οι οποίες έχουν κλείσει. Να μην αναφέρουμε ονόματα, οι οποίες αυτές μπορούσαν να συμβάλλουν σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, αλλά επειδή είμαι και εγώ από την Ευρυτανία, είχα μια συζήτηση, την ανάλογη συζήτηση με την Ευρυτανία εχθές, μπορούν να συμβάλλουν ώστε να αναπτυχθούν η βιοτεχνία, η βιομηχανία και ο αγροτουρισμός, εάν συνδεθούν με συνέργειες με τον τόσο μεγάλο κόσμο που φέρνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή να παράγονται και να συνδυάζονται ελληνικά προϊόντα από αναλώσιμα, από κρεβάτια, από αναλώσιμα καθημερινά, από αγροτοδιατροφή με τον τουρισμό. Αυτό χρειάζεται πολιτική απόφαση με βάση την απόφαση που έβγαλε πριν το 17, που νομίζω ότι την κάνατε κι εσείς, πρέπει να συμβάλλει το κράτος. Αλλά και συμφωνούν σε όλα αυτά και οι επιχειρηματίες και οι επιχειρηματικές ενώσεις που θα τις έχουμε όλο αυτό το δεκαήμερο μπροστά μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καραχρήστο, και ως γνώστης της περιοχής, λόγω της καταγωγής σας και του γεγονότος ότι συχνά την επισκέπτεστε, γνωρίζετε και τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα τα οποία παράγονται στον νόμο. Απλά επειδή μου δίνεται η ευκαιρία αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι στο νομό βρίσκεται και το Καλύψο, στην περιοχή της Αρκίτσας, το οποίο έζησε ένδοξες στιγμές προηγούμενες δεκαετίες, τη δεκαετία του 80 ή τη δεκαετία του 90, εν συνεχεία αποκτήθηκε λόγω προβλημάτων του ιδιοκτήτη από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και όλα αυτά τα χρόνια μένει αναξιοποιητό. Και δεν μπορώ εδώ να μην αναφερθώ στα προβλήματα και στη γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους, το οποίο έχει απαξιώσει εδώ και 2 δεκαετίες περίπου ένα χώρο, μια επιχείρηση η οποία θα μπορούσε και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, γιατί αναφέρθηκα και πριν στον ιαματικό τουρισμό, μια περιοχή και στη Στερεά Ελλάδα αλλά και στη Φθιώτιδα, μια περιοχή η οποία συνήθως μένει εκτός του τουριστικού χάρτη. Άρα πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας, όπως αυτή της αναγέννησης του Καλύψο στην Αρκίτσα, αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο γνωρίζουν όλοι στο νομό, θα μπορούσε να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και να ανοίξει νέες πόρτες σε ολόκληρη την περιοχή.
Ωραία. Κύριε Σαρακιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζουμε πάμε, φεύγουμε από τον κύριο Σαρακιώτη. Νομίζω πάμε στον κύριο Νικητιάδη, τον Γιώργο, από το ΚΙΝΑΛ, υπεύθυνος τουρισμού. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τον τουρισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζουμε ότι έχει συμβάλει στην ανάπτυξή του, στις ιδέες του, με τις γνώμες του. Και είναι χαρά μας για άλλη μια φορά να έχουμε τον κύριο Νικητιάδη, τον Γιώργο, κοντά μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Νικητιάδης. Σας ακούω και προσπαθώ και συνδέθηκα.